Καλώς ήρθατε στην ΟΠΑΠ Αρένα. Καλώς ήρθατε στη Νέα Φιλαδέλφια. Περισσότεροι από 30.000 φίλοι της ΑΕΚ εντός του γηπέδου. Αρκετές χιλιάδες φίλοι της ΑΕΚ εκτός του γηπέδου έχουν στήσει από το πρωί ένα πάρτι και φιλοδοξούν ότι το πάρτι θα γιγαντωθεί αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης με τον Βόλο. Παίρνει ένα πρωτάθλημα η ΑΕΚ, το οποίο έχει να το πάρει 29 χρόνια στο σπίτι της, έτσι, και της έδρας στα πατροβολιά της Ελλάδας. Εντάξει, τώρα η ατμόσφαιρα εδώ είναι πανηγυρική. Έχουμε χρόνια να γιορτάσουμε με έδρα τη Φιλαδέλφεια, βέβαια. Πρωτάθλημα γιατί πριν 5 χρόνια πάλι στη Φιλαδέλφεια έγινε. Ήταν και η καλή τύχη τότε που η τελευταία αγωνιστική ήταν στη Ριζούπολη. Είχαμε άνθρωποι από τον Καναδά, από την Αυστραλία, από τη Σκοτία, από την Αμερική, από τη Γερμανία, από την Ιταλία. Και είναι πάρα πολύ μεγάλο το ποσοστό φίλων και της επαρχίας, δίχως κάνει στήριο. Είναι μωράκια, είναι παιδάκια, μολύς, παππούδες, γιαγιάδες. Είναι ιστορική στιγμή για την ΑΕΚ αυτή εδώ που ζει, ανεξάρτητα από την έκβαση της προσπάθειας, δηλαδή το γεγονός ότι βρίσκεται για πρώτη φορά μετά από 29 χρόνια, για την ακρίβεια μετά από 30 χρόνια, να διεκδικεί στην τελευταία αγωνιστική του πρωτάθλημα στη φυσική της έδρα, δηλαδή στη Νέα Φιλαδέλφεια, είναι μια ιστορική συνθήκη. Δεν άλλαξε τίποτα σε σχέση με τη ρουτίνα των προπονήσεων σε όλη την διάρκεια της εβδομάδας, κάνοντας αυτά που κάνει, είτε πρόκειται για ντέρμπι, είτε πρόκειται για ένα απλό παιχνίδι, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Είχαν μείνει, μα παλέψαμε και χτίσαμε παράδεισο. Τη φουρτούνα εμείς την κάναμε γαλήνη. Μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια βρήκε νόημα και χώρο η ζωή μου και
Και στις καρδιάς μου την περιπέτεια. Είσαι πάντα αγαπημένη μου μαζί μου. Μέσα στη Νέα Φιλαδέλφια σαν να βρήκαμε την άνοιξη ψυχή μου. Σου πεπρωμένου την περιπέτεια. Είσαι ο ήλιος όλη τη διαδρομή. Thank you.
χιλιάδες που είναι απ' έξω